Πιστεύω ότι ήταν πολύ καλή η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρας για να κάνει το προσκάλεμα στον κύριο Αμπάς. Ναι. Και φυσικά δέχτηκε και του κάλεσε ο ίδιος να έρθει στην Αθήνα, όπως ξέρω. Ναι. Όπως διατημινός, για να είναι αναγνώριση μέσα από την ελληνική βολή για παλαιστινικό κράτος. Φυσικά, όπως λέμε, ότι θα είναι η λύση των δύο κρατών. Ναι. Από τα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Ναι. Αυτό που ενεργόμαστε τόσα χρόνια πιστεύω και το δικαιώμαστε σύμφωνα με το δίκαιο που ισχύει σε όλο τον κόσμο. Σε κάποια στιγμή πρέπει και εμείς να έχουμε την πατρίδα μας με την πρωτεύουσά της και να ζούμε ειρηνικά με τους διπλανούς μας. Μάλιστα. Θα υπάρξει, τι λένε οι πληροφορίες που έχεις, και ανάλογες κινήσεις και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και σε άλλες χώρες. Πιστεύω η ελληνική βολή έκανε, πιστεύω θα κάνει την αρχή, ναι, όπως είπε στο γνώση. Και πιστεύω θα πάει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και από εκεί θα ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο δρόμο για να αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Και αυτό πιστεύω θα φτάσει και στην ΟΗΕ. Όσο έγινε εδώ πέρα, δηλαδή θετικά, ναι, δηλαδή εντός της χώρας, στα κοινοβούλια, πιστεύω κάποια στιγμή θα φτάσει στις Ηνωμένα Έθνη και θα είναι αναγνώριση επίσημη. Μάλιστα. Και θα πει το νεράκι στα βλάκια. Δηλαδή. Μάλιστα. Χωρίς να θέλω σε καμία περίπτωση και να υποβαθμίσω, είναι πάρα πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή σίγουρα. Ακριβώς, για την υπόθεση των Παλαιστινιακού κράτους. Αλλά θα ήθελα, γιατί γνωρίζω ότι έχεις ενημέρωση, πρέπει να έχεις ενημέρωση. Δεν ακούμε εδώ και καιρό τίποτα για τη Λωρίδα της Γάζας. Τι γίνεται? Η Λωρίδα της Γάζας είναι ευκαιρία ζωθεί ακόμα... συνομιλίας που έχουμε. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Πρώτα θέλω να αναφέρω ότι είναι μεγάλη μου χαρά βέβαια που κάποια στιγμή θα πάρουμε την συναδέλφη μας, δηλαδή της Μπομπούτης μου. Ναι. Γιατί εγώ γεννήθηκα σε ένα στρατόπεδο το 1966. Ναι. Αλλά τα χωριά μας τώρα, γιατί τα πήραν τότε, και με την επιστροφή το 1967 θα γυρίσουμε κι εμείς στα πάτρια εδάφη. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Ναι. Για όλους τους Παλαιστίνες που θα γυρνάνε όλες τα χωριά τους. Για το Λωρίδα της Γάζας είναι ακόμα βαρεμένη ληστή. Πάνω από 2.000 άτομα προσπαθούν να βγουν φοιτητές και ναι, ναι, κάποιοι θα πάνε προς θεραπεία, προς το εξωτερικό. Και ακόμα ο Αιγυπτιακός Πρωθυπουργός της Αίγυπτο, ο Σίση, εκλείσει τα σύνορά του και δεν αφήνει κανένας να περάσει. Όπως έχω πληροφορήσει, δηλαδή μόνο πτώματα μπορεί να περάσουν από το σύνορα του Ράφα. Μάλιστα. Και αυτό είναι τραγικό, ότι ο κόσμος ζει ακόμα κάτω από τα όρια της φτώχειας, πόσομο νερό δεν υπάρχει. Μια Λωρίδα αποκλεισμένη, όπως ξέρουμε, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εδώ και 40 χρόνια ουσιαστικά αποκλεισμένη. Μάλιστα. Το θεώρησα αναγκαίο να κάνουμε μια και να μην αναφέρομαστε μόνο στο Λωρίδα της Γάζας όταν έχουμε τα πολύ τραγικά γεγονότα με νεκρούς, με βομβαρδισμούς, με όλα αυτά. Αυτό ισχύει και στη Ιερουσαλήμ, δηλαδή όπως ναι, ξέρεις, δηλαδή στα τελευταία έχουμε χάσει πάνω από πόσα, δηλαδή μέσα ένα μήνα πάνω από 40 από 50 νομίζω ηλικίας, πάνω από 20 17-18 χρονών έχουν σκοτωθεί από τους Ρέλλινους στρατό. Τελευταία. Μάλιστα. Στην παλιά βόλη της Ιερουσαλήμ. Αλλά εύχομαι να τελειώσει αυτό. Με αυτή την κίνηση της κυβέρνησης πιστεύω να σταματήσουν. Να γίνει μια αρχή. Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Να είναι μια αρχή. Και είναι η λύση της δύο χωρών. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πιστεύω, εγώ το πιστεύω και αλήθεια το λέω ξανά. Η μοναδική λύση για μας και τους Ρέλλινους ή να ζούμε ειρηνικά δίπλα-δίπλα. Μάλιστα. Εσά Μαλαντά, σε ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα σου.